Καμία λευκή επιταγή στην κυβέρνηση, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου από τα Γιάννενα. Επανέλαβε το αίτημα για εκλογές, θέτοντας το δίλημα ΠΑΣΟΚ ή Νέα Δημοκρατία. Και τονίζοντας ότι ο λαός καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους, γι' αυτό θα επιλέξει ΠΑΣΟΚ. Στη μεγάλη συγκέντρωση των Ιωαννίνων, ο Γιώργος Παπανδρέου παρουσίασε τους 5 στόχους που θέτει το ΠΑΣΟΚ. Το δίλημα ΠΑΣΟΚ ή Νέα Δημοκρατία έθεσε ο Γιώργος Παπανδρέου κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση με τον Κώστα Καραμανλή. Κατά την ομιλία του στα Γιάννενα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές σε νέο πιο δυναμικό πλαίσιο. Ο κύριος Παπανδρέου, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, την κάλεσε να κάνει τόπο για να περάσει η Ελλάδα όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Κάντε τόπο να περάσει η Ελλάδα. Η Ελλάδα της δημιουργίας. Η Ελλάδα της αξιοκρατίας. Η Ελλάδα της ανάπτυξης. Η Ελλάδα της διαβούλευσης. Η Ελλάδα της διαφάνειας. Η Ελλάδα του κοινωνικού κράτους. Η Ελλάδα της πράσινης ανάπτυξης. Ας δώσουμε το λόγο στον ελληνικό λαό να αποφασίσει. Να αποφασίσει ΠΑΣΟΚ ή Νέα Δημοκρατία. Έξοδο από την κρίση ή χρεοκοπία. Αξιοπρεπή διαβίωση ή φτώχεια. Ασφάλεια ή ανασφάλεια. Δουλειά ή ανεργία. Πράσινη ανάπτυξη ή ύφεση. Παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας ή παρασιτική πελατειακή οικονομία. Προστασία του δημοσίου πλούτου ή ξεπούλημα και λαιλασία του. Φόβος και υποταγή στα ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα ή ισχυρή και υπερήφανη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας. Ο λαός με την ψήφο του θα διαλέξει ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους, δύο διαφορετικές πορείες και θα διαλέξει το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Αυτό είναι το δικό σας μήνυμα σήμερα. Αυτό είναι το μήνυμά σας. Σήμερα είναι το μήνυμα της νίκης μιας νέας πορείας. Είναι μήνυμα...